Το πρόβλημα είναι εδώ και χρόνια και 100 χρόνια υπάρχει μια ζώνη σε κάθε χωριό, στη Βάλτα. Το Σιτοχώρι έχει 820 στρέμματα, τα οποία είναι ποτιστικά χωράφια. Το μόνο που έχουμε ποτιστικό. Λοιπόν, όλοι ζένουμε σε όλα τα χρόνια, γινόταν από την τοπική αυτοδιοίκηση, από εμάς. Και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Είπα ότι επειδή είχαμε πολύ κόσμο, ξεκινήσαμε με 3 στρέμματα κατά οικογένεια. Να μην πω άτομο, οικογένεια, όλοι. Όλοι είχαμε από 3-4 παιδιά. Λοιπόν, εφεύγοντας οι νέοι και ξέρω εγώ, το μεγαλώσαμε που λένε τον κλήρο στα 15 στρέμματα. Μέχρι σήμερα. Λοιπόν, έγινε αυτό που έγινε με το άθρο 7 του Σκανδαλίδη. Δεν είναι μόνο αυτό. Μας κοροϊδεύουν εδώ και ένα μήνα. Θα παραμείνει όπως το είχατε, με λέει πρόεδρε, και ξεκινάω, κάνω τη διαδικασία με το χάρτη και με τα νούμερα να επικυρώσω στον τοπογράφο. Και όπως έτσι έπραξα. Και βρίσκει πρόβλημα ο τοπογράφος ότι σας λείπει ένα τιμάχιο, 68 στρέμματα, τα οποία τα νούμερα είναι κλειδί των ανθρώπων και προσωπικά και δικό μου. Θέλω, μέσα θα τα πούμε, να δώσει λύση τώρα. Τώρα! Ξανά δεν έχει. Δεν θυμόμαστε. Πριν φτάσουμε εκεί, να πω 5 πράγματα, διότι όλο το χωριό έχει μπει απέναντί μου και νομίζω ότι οφείλω κάποιες εξηγήσεις. Στις 14 στάθηκε από την υπηρεσία χαρτί σε όλους τους Δήμους για ενημέρωση, για προσωρινές διανομές, για χαμηλό μίσθωμα κτλ. Το οποίο η υπηρεσία ζητάει να γυρίσει πίσω είναι υπόγραφα. Λάβα τη γνώση, ήρθε ο πρόεδρος εδώ, ενδιαφέρθηκε βάσει συνεταιρισμού να μπει στο άρθρο 7, για κάποιους λόγους δεν προχώρησε. Στις 4 εβδόμου ξαναστέλνει η υπηρεσία χαρτί για να υπενθυμίσει ότι μέχρι 30 εβδόμου είναι η λήξη των χαρτιών για τις προσωρινές διανομές. Για να είναι υπόγραφο ότι λάβατε γνώση. Ο Δήμος τέλος πάντων. Κάνουμε τις αιτήσεις. Ωραία. Που σας έμωσα. Στις 1/8 ξαναδίνουμε παράταση. Για όσους δεν προλάβουν. Ξαναβγαίνει πάλι από τον κύριο αντιπεριφερειάρχη χαρτί για τους νέους αγρότες, για ειδικές ομάδες κτλ. Που δεν πήραν να ξανακάνουν χαρτιά τώρα. Τώρα κάνω χαρτιά. Στις αρχές Οκτωβρίου έρχονται αγρότες εδώ από τη Μαροθάλασσα, που θυμάστε καλά, και τους λέμε ότι μπορούν να μείνουν όπως είναι προσωρινές οι διανομές, να μπουν να καλλιεργήσουν. Σωστά. Μετά από 10 μέρες, συγγνώμη παιδιά, αφήστε με σωστά καλά. Μετά από 10 μέρες έρχονται από την Ευκαρπία με τον πρόεδρο του εδώ πάλι μαζί ήμασταν και λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Στις προσωρινές διανομές όσοι έχουν, παραμένουν ή καλλιεργούν. Στα μέσα Νοεμβρίου περίπου, επειδή με πιέζουν οι άνθρωποι θα χάσουν την καλλιεργητική περίοδο, τι θα γίνει, ρωτάω στην υπηρεσία, ισχύει, ισχύει, έρχομαι εδώ, σας λέω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ισχύει, οι προσωρινές διανομές συνεχίζουν να είναι όπως είναι. Μου λέτε ναι, να τους πω να μπουν να καλλιεργήσουν και μου λέτε πέστε τους. Και πάω στο χωριό λοιπόν, εγώ τους λέω, μπείτε παιδιά σε αυτό που είχατε καλλιεργήσει όσοι είχαν. Ρωτάω τώρα εγώ, μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Το κομμάτι που είχαμε ήταν αυτό το τραπέζι. Όταν λέμε μπαίνετε και καλλιεργείτε στα κομμάτια που έχετε, δεν είναι πάλι αυτό το τραπέζι. Ναι. Όπως ήταν. Αφήστε με να τελειώσω. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Μισό λεπτό, αφήστε με να τελειώσω. Έρχονται όμως τώρα οι άνθρωποι και βρίσκουν αυτό το κομμάτι μείον αυτό. Διότι κάποιος μπήκε στο χαμηλό μίσθωμα και στις 15 δεκάτων παίρνει μια υπογραφή από εσάς, το οποίο παίρνει αυτός με το χαμηλό μίσθωμα. Έχουν όμως οι άνθρωποι δύο δίκαια. Τι, ένα, ότι εγώ λέγοντας μπείτε στις προσωρινές διανομές που κατήχατε, το θεωρώ δεδομένο ότι θα μπουν όλοι εκεί που είναι. Και ένα δεύτερο δίκαιο είναι ότι μπήκαν στις προσωρινές διανομές βάσει των καταστάσεων το 8 και 9, επειδή αυτοί κάναν διανομή όμως με το 11, η οποία δεν προωθήθηκε ποτέ από την υπηρεσία από κάποιον υπάλληλο όπως λένε. Και δεν έγινε διανομή βάσει το 11. Τώρα. Διαδικασία ανεξάρτητα από την κίνηση που κάναμε. Με αυτές τις, με αυτό το χαμηλό μίσθωμα. Αυτό. Ούτε εγώ μπορούσα να το ξέρω. Εάν υποβλήθηκε έτσι και πού, γιατί, για ποιο χτύπα υποβλήθηκε και τι υποβλήθηκε. Και ούτε και κάτω στην υπηρεσία τα είχαν υπόψη τους και τα κάνανε παραλληλισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα υπάρχει το εξής. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο για τον Α ή Β λόγο έχει φύγει. Έτσι. Για τον Α ή Β λόγο θέλω να μάθω. Ο Α ή Β λόγος ήταν ότι είχε γίνει ήδη πριν από ένα χρόνο προκήρυξη, προτού να προχωρήσει η διαδικασία των προσώπων διανομών,
Και ξεκίνησε η διαδικασία, υποβλήθηκαν αιτήσεις, εστάλησαν οι αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με μια μοριοδότηση, μια επιλογή και τα έδωσε αυτά, και τα έδωσε αυτά με την επιλογή αυτή κάπου. Σε ένα. Προχωρούμε. 70 στρέμματα δεν ήταν. 68. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ πέρα σε αυτά τα 68 στρέμματα υπήρχαν κάποιοι. Έξι. Πώς ήταν. Αυτοί οι έξι λοιπόν θα ξαναπάρουν κτήμα. Από πού. Θα τους δώσουμε εμείς. Πού θα τους δώσουμε. Έχουμε. Δεν υπάρχει κανείς που θα πάρει λιγότερα. Αυτοί οι πέντε θα πάρουν πάλι τα κτήματα αυτά που έχουμε. Να σου περίμενε, όχι ούτε μισό. Αυτοί οι πέντε θα πάρουν δίπλα από το πατρικείο. Μόνο έτσι συμβιβάζουν. Δεν γίνεται. Την ευθύνη την έχετε εσείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχε. Όχι, πού θα πάω, πού θα πάμε. Όχι, ωραίος ο πλήρως. Δίπλα θα πάρουμε πλήρως μέσα από τα πουσινά του Πατρικίου. Δεν συμφωνώ με αν συμφωνείτε, υπογράψτε εδώ. Δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Πλήρως. Είσαστε από αυτούς τους πέντε. Ναι, είμαι εγώ. Εγώ. Τι εγώ έχω πάρει. Τι εγώ έχω. Είχαμε πάρει το 11 μία εντολή από την Διεύθυνση Γεωργίας και όλα τα χρόνια δίνονταν εντολή στα τοπικά συμβούλια να κάνουν διανομές με τα δικά τους τα κριτήρια και να τα φέρουν για να τα επικυρώνει η Διεύθυνση Γεωργίας. Το 11 εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, όπως βλέπεις αυτός είναι ο χάρτης, αυτή είναι η κατάσταση. Έγινε όλη η διαδικασία, έφερε ο πρώην πρόεδρος τα χαρτιά στη Διεύθυνση Γεωργίας, οι μάγκες έβαλαν πάνω στο φάκελο. Να σταλεί προς υπογραφή, τον έβαλαν μέσα στο σειρά με κόκκινα γράμματα, τον έβαλαν μέσα στο σειρά και δεν ήρθε στον αντιπεριφερειάρχη να το υπογράψει. Αυτή η διανομή του 11 μας έβγαλε εμάς όλους εκτεθειμένους. Δεν είναι 6-5-11. Κάθεσαι καλά, ρε παιδιά. Έχει 35. Μένουν άλλα 20 άτομα απέξω σύν τους 6 τους νέους. Καταρχήν, συνιστώ ψυχραιμία. Όλοι αυτοί είναι φίλοι, όλοι είναι πολίτες και όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα σας λέω, θα ελεγχθεί και ο φάκελος όσον αφορά αυτά τα στρέμματα και τη διαδικασία με την οποία πάρθηκε μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ό,τι είναι σύμφωνο με τον νόμο θα γίνει. Αυτό είναι δεδομένο. Κύριος Μοσιάδης και Περιφέρεια Σερών. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι, οι λίγοι που είναι και που δεν πήραν τα κομμάτια αυτά, θα τους αποδοθούν κομμάτια. Η ένταση που υπάρχει είναι ότι από τη μια περιοχή στην άλλη κάποιος μπαίνει στο αγρόκτημα του άλλου χωριού. Δεν μας έδωσε καμιά λύση από αυτό που ζητάμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε την δική μου υπογραφή που διέπραξε το έγκλημα. Προέβλεπε ο νόμος ότι μπορούν να γίνουν να υποβληθούν αιτήσεις για να πάρουν με χαμηλό μίσθωμα κάποιοι αγρότες αγρούς, χωράφια, τα οποία θα υπεδείκνυαν με συγκεκριμένο τοπογραφικό. Μπήκα στη διαδικασία αυτή κάποιοι. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν 65 στρέμματα στο αγρόκτημα του στοχωρίου, για τα οποία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 11 αιτήσεις. Η διαδικασία προβλέπει ότι αυτές πηγαίνουν οι αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με μοριοδότηση επιλέγεται αυτός ο οποίος είναι επικρατέστερος και έρχεται στη συνέχεια η απόφαση στην πολιτική υγιής και πρέπει να υπογραφεί. Εγώ είχα υποχρέωση από τη στιγμή που ακολουθήθηκε μία τυπική διαδικασία να υπογράψω τη συγκεκριμένη απόφαση που προέκυψε. Ταυτόχρονα από την άλλη μεριά ξεκινήσαμε μία διαδικασία και είπαμε να κοιτάξουμε, να τακτοποιήσουμε με το θέμα των προσωρινών διανομών σε όλη την επικράτεια της περιφερειακής ενότητας και είπαμε ότι αυτοί οι οποίοι είχαν τα προηγούμενα χρόνια κάποια χωράφια με προσωρινές διανομές, θα τους δίναμε και για φέτος πάλι προσωρινές διανομές. Στην προκειμένη περίπτωση όπως αυτά τα 60 στρέμματα ήτανε μέσα στις εκτάσεις αυτές οι οποίες είχαν δοθεί τα παλιότερα χρόνια με προσωρινές διανομές. Αυτά τα οποία δίνονται με προσωρινές διανομές είναι 140.000 στρέμματα. Βρέθηκαν 60 στρέμματα τα οποία κάποιος με μια διαδικασία τα πήρε για 5 χρόνια με ένα χαμηλό μίσθο.
ακολούθησε μια διαδικασία η οποία ήταν έξω από τις δικές μας τις δικαιοδοσίες και τις δυνατότητες. Είχε από τη στιγμή που προκηρύχθηκε οποιοδήποτε πολίτης διέθετε τις προϋποθέσεις, μπορούσε να τα διεκδικήσει. Τα πήρε κάποιος. Αυτή τη στιγμή λείπαν επομένως 60 στρέμματα. Αυτά τα 60 στρέμματα όμως μπορούμε να τα δώσουμε, να τα διαθέσουμε από κάπου αλλού, γιατί υπάρχουν αδιάθετα την ίδια περιοχή, στο ίδιο αγρόκτημα. Τη διαφορά ποια είναι? Έρχονται από μία άποψη, έχουν ένα δίκιο. Λένε ότι εμείς στο αγρόκτημά μας δεν θέλουμε να μπει κανένας άλλος από άλλο χωριό. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα τελεσμένο γεγονός, το οποίο έγινε με μία διαδικασία η οποία ήταν νόμιμη. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι έγινε ανάρτηση της συγκεκριμένης ανάθεσης στο διαδίκτυο. Στην ανάρτηση αυτή φαίνεται και το συγκεκριμένο αγρόκτημα. Δεν μπορεί επομένως να γίνει αλλαγή, να ακυρωθεί αυτό. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, όταν υπήρχαν και άλλοι δικαιούχοι, ας υποθέσουμε ότι τα βρίσκουμε με τη συγκεκριμένη κυρία, την παίρνουμε και τη μετακινούμε κάπου αλλού. Θα υπάρχουν οι άλλοι 10 υποψήφοι που θα πούνε ότι αυτή, αφού έφυγε εκεί, τώρα δικαιούχος είμαι ο δεύτερος κατά σειρά. Αυτοί που είναι τακτοποιημένοι επίσημα θα μείνουν σε αυτά τα οποία έχουν, δεν παίρνουν τίποτε άλλο. Απλούστατα, την υπόλοιπη έκταση έχουμε διάθεση να την διαθέσουμε, να την δώσουμε σε κάποιους καινούριους. Και αυτοί οι καινούριοι θα πάρουν κάτι λιγότερο. Για τη συμπεριφορά τους, κύριε Μωυσιάδη, που απείλησαν, που φώναζαν, που έπλησαν. Καταρχήν, όταν έχει κάποιος μία άποψη, πιστεύει κάτι. Και όταν αγωνίζεται γι' αυτό, πρώτον επειδή το πιστεύει, δεύτερον μερικές φορές επειδή αγωνίζεται για να το διεκδικήσει, υπερβάλλει πολλές φορές προκειμένου να λυγίσει τον άλλον, επειδή πιστεύει ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πετύχει να τον λυγίσει. Στην προκειμένη περίπτωση, όχι ότι δεν θέλω να λυγίσω, άλλωστε τους εξήγησα και μάλλον εγώ νομίζω το κατάλαβα να θέλησαν να το δείξουν. Ότι πριν αυτοί να έρθουν, εγώ πήγα κάτω στην Διεύθυνση Γεωργίας και προσπάθησα με κάθε τρόπο να βρω διέξοδο για να λύσω το πρόβλημά τους.